Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Να σα παρακαλέσω λίγο, εάν το θέλετε, εάν το επιθυμείτε, να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει, είναι εντελώ δωρεάν. Και αν σα αρέσει το βίντεο, να πατήσετε το like, γιατί το κανάλι μα εδώ πέρα προσπαθούμε να φτάσει στου 100.000 συνδρομητέ, το ορόσημο αυτό, και βρισκόμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, έχουμε θέματάρα σήμερα. Μια εξαιρετικά εύστοχη ερώτηση κάτω από ένα βίντεο, η οποία με προέτρεψε να φτιάξω αυτό το βίντεο με τίτλο Έχω ξεπεράσει ή ξεπερνώ. Είμαι στη διαδικασία που ξεπερνώ τη συνεξάρτηση και δεν ξέρω τι σημαίνει έλξη που να μην είναι ψυχοπαθολογική. Το ερώτημα αυτό τέθηκε κάτω από το βίντεο με τίτλο Πότε και πώ βιώνουμε ψυχοπαθολογική έλξη σε μια σχέση. Σε μια σχέση να αρχίσει κακοποίηση. Λοιπόν, γράφει μια φίλη τα εξή. Πραγματικά θέκλα μου, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα σου βίντεο. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού το link για εκείνο το βίντεο. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν θέλετε να το ακούσετε, αν θέλετε να το φρεσκάρετε στη μνήμη σα, να το παρακολουθήσετε. Αν πιστεύει ότι είναι χρήσιμο, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνει ένα βίντεο για κάτι που διάβασα πρόσφατα ή να μου απαντήσει εδώ. Διάβασα ότι οι συνεξαρτόμενοι βρίσκουμε βαρετέ τη υγιή προσωπικότητε επειδή μα ελκύει μόνο το πρόβλημα. Οπότε, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, βρίσκουμε αδιάφορο τον άλλον. Να πω εδώ έτσι συνοπτικά ότι η ψυχοπαθολογική έλξη είναι η έντονη έλξη που νιώθουμε για ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσαμε, που δεν το γνωρίζουμε καλά εκείνο το πρόσωπο, αλλά νιώθουμε έντονη έλξη ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος μας αναγνωρίζει το πρόσωπο αυτό ως ένα καλό match, δεν είναι καλό match, ένα καλό τέριασμα όσον αφορά στη δική μας ψυχοπαθολογία. Δηλαδή αν εμείς έχουμε ένα συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος, είμαστε συνεξαρτόμενοι, αν κάποιος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο δεν γνωρίζει τι είναι συνεξάρτηση, εδώ στο κανάλι μας έχουμε ένα ολόκληρο playlist με πάρα πολλά βίντεο για τη συνεξάρτηση και εξηγούμε τι είναι η συνεξάρτηση συνεξάρτηση ένας προβληματικός τρόπος με τον οποίο συνδέονται με άλλους ανθρώπους, άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί στο παρελθόν και κυρίως από τους γονείς τους στην παιδική ηλικία, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον πόνο για αγάπη και νιώθουν ότι είναι φυσιολογικό και ότι είναι φυσικό και ότι είναι στο σπίτι τους ένας άνθρωπος να μην τους φέρεται καλά και να μην τους δίνει αγάπη και μπαίνουν οι συνεξαρτόμενοι σε σχέσει με προβληματικού ανθρώπου, με ανθρώπου που δεν έχουν υγιέ στυλ προσωπικότητα και γίνονται ένα με αυτού και του υπηρετούν στην ουσία. Στο podcast το, στο, για το οποίο υπάρχει playlist και εδώ στο κανάλι έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για τους enablers και ένα επεισόδιο για τους υπτάμινους πυθίκους που είναι οι δύο τύποι ανθρώπων οι οποίοι μπλέκουν και συμπληρώνουν και βοηθούν προβληματικές προσωπικότητες να κακοποιούν τους άλλους. Οι συνεξαρτόμενοι είναι enablers συνήθως. Δηλαδή είναι άνθρωποι που μπαίνουν σε μία σχέση με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται και δεν ξέρει πώς να σέβεται τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχει ενσυναίσθηση, ενσυναίσθηση μηδέν και τους δικαιολογούν και καλύπτουν τα κενά του και του υποβοηθούν έτσι ώστε να συνεχίσουν να κακοποιούν του άλλου και κυρίω αυτού. Δηλαδή, συνεξαρτόμενοι μπαίνουμε σε σχέσει κακοποίηση. Μπαίνουμε σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν μας αγαπάνε Πείθουμε τον εαυτό μας ότι μας αγαπάνε Πείθουμε τον εαυτό μας ότι αγαπούμε τον κακοποιητή μας Και αυτοκαταστρεφόμαστε στην ουσία μέσα σε τέτοιες σχέσεις Και η ψυχοπαθολογική έλξη Δηλαδή αυτή η έντονη έλξη ότι Αυτό που ονομάζουν και κεραυνοβόλος έρωτας κάποιοι Πολλές φορές ο κεραυνοβόλος έρωτας αποτελεί ψυχοπαθολογική έλξη έχει να κάνει με αυτό το στοιχείο ότι ένας προβληματικός, γιατί και η συνεξάρτηση είναι προβληματικός τρόπος λειτουργίας, έχει αντικρίσει, έχει συναντήσει έναν αντίστοιχα προβληματικό, το θύμα έχει βρει το θήτη του και νιώθει έντονη έλξη για το θήτη. Λοιπόν, διάβασα ότι συνεξαρτόμενοι βρίσκουμε βαρετέ τη υγιή προσωπικότητε, ακριβώ επειδή μα ελκύει μόνο το πρόβλημα. Οπότε, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, βρίσκουμε αδιάφορο τον άλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι, και συμβαίνει. Γι' αυτό ακούς κάποιε κοπέλε να λένε: Εμένα μου αρέσουν τα κακά παιδιά. Ή κάποια αγόρια, κάποιου άντρε να λένε ότι εμένα μου αρέσουν οι γυναίκε οι οποίε είναι παράξενε ή οι γυναίκε οι οποίε έχουν και λίγη τρέλα. Με την κακή έννοια, όχι με την καλή έννοια. Δηλαδή ότι ελκύονται από ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν δράμα, προκαλούν προβλήματα και τους βρίσκουν ακαταμάχητους. Αν όμως έχουμε καταλάβει το μοτίβο μας και είμαστε σε μια φάση που μας ξενερώνουν οι μη υγιείς προσωπικότητες wow, ναι. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να θεραπευτούμε από τη συνεξάρτηση περνάμε από το στάδιο που καβλώνουμε με τις προβληματικές προσωπικότητες που μας φτιάχνουν οι ναρκισιστές, που μας φτιάχνουν οι αδιάφοροι άνθρωποι που μας φτιάχνουν οι προβληματικοί άνθρωποι περνούμε στο στάδιο που τους βρίσκουμε μη ελκυστικούς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Όταν κάποιο συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα συνεξάρτηση και ξεκινήσει θεραπεία πάνω στη συνεξάρτηση, το πρώτο βήμα θα είναι να βρίσκει ντεκαβλέ. Α μου επιτραπεί όρο, μια φορά είχα χρησιμοποιήσει στην Κυπριακή τηλεόραση τον όρο ντεκαβλέ και έγινε ντόρο. Εντάξει, ήταν 10 χρόνια πριν, οπότε δικαιολογούμε τον τόρο που έγινε τότε. Νότ, τέλο πάντων. Οι συνεξαρτόμενοι σε αποθεραπεία ως πρώτη ένδειξη το ότι βρίσκονται στο σωστό δρόμο είναι το να βρίσκουν δεκαβλέτους βλέτους δεκαβλέτους 10 βλέτους ανθρώπους με δικαιωματισμό, δεκαβλέτους βλέτους ανθρώπους με αλαζονία, δεκαβλέτους βλέτους ανθρώπους που δεν είναι καλοί άνθρωποι. Όμως είναι το πρώτο βήμα. Μέχρι να φτάσουμε στο βήμα να μας ελκύουν οι καλοί άνθρωποι υπάρχουν αρκετά ενδιάμεσα βήματα. Αν όμω, λέει η φίλη, έχουμε καταλάβει το μοτίβο μα, δηλαδή ότι είμαστε συνεξαρτώμενοι και μα ελκύουν τα κολόπεδα. Και είμαστε σε μια φάση που μας ξενερώνουν οι μη υγιεί προσωπικότητε, άρα στο πρώτο βήμα, αλλά γνωρίζουμε από την άλλη και ανθρώπου που δεν μα ελκύουν, μάλλον επειδή είναι υγιεί προσωπικότητε, τι σημαίνει αυτό. Δεν μα ελκύουν ακριβώ επειδή δεν είναι προβληματικέ, ή επειδή μπορεί όντω κάποιο να έχει υγιή προσωπικότητα αλλά να μην ταιριάζουν οι χημίε μα, μπορεί να συμβούν και τα δύο. Ένα συνεξαρτόμενο ο οποίο δεν έχει πάρει είδηση τι του συμβαίνει, θα γνωρίσει έναν καλό άνθρωπο, μια καλή κοπέλα, ένα καλό κοπέλι, ένα καλό παιδί, έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα, με καλοσύνη, με συνέστηση και θα πει: Πώ πω, πω είναι βαρετό, πώ πω πω είναι βαρετή, δεν δε με ελκύει, ξενερώνω. Και δεν θα αντιλαμβάνεται και γιατί. Δεν θα αντιλαμβάνεται γιατί βρίσκει πολύ σεξι και πολύ ακαταμάχητο έναν άνθρωπο που θα τον κακοποιήσει ψυχικά και δεν θα τον λυπηθεί καθόλου. Αν όμω είσαι σε διαδικασία αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση και βρίσκει δεκαβλέ, σε ξενερώνουν οι αρρωστημένε προσωπικότητε, σε ξενερώνουν οι κακοποιητέ, αλλά δεν σε ελκύουν οι υγιεί προσωπικότητε, τι μπορεί να συμβαίνει. Ό,τι ακόμη έχει πρόβλημα και δεν το έχει ξεπεράσει, ό,τι ακόμη έχει πρόβλημα και δεν το έχει ξεπεράσει, εννοείται. Είναι... <laughs> Εξυπακούεται. Εννοείται. Γιατί θέλει πολλή δουλειά να γυρίσει ο ήλιο. Θέλει πολλή προσπάθεια να καταπολεμήσουμε το συνεξαρτητικό τρόπο δεσχήματο. Ψυχοθεραπεία. Ψυχοεκπαίδευση εντατική. Καθημερινό προσωπικό αγώνα. Τι μπορεί να συμβαίνει όμω, Δεν μα ελκύουν ακριβώ επειδή δεν είναι προβληματικέ ή επειδή μπορεί όντω κάποιο να έχει υγιή προσωπικότητα αλλά να μην ταιριάζουν οι χημείε μα. Ναι, ναι, μπορεί ένα άνθρωπο να έχει υγιή προσωπικότητα αλλά να μην είναι ταιριαστό σύντροφο για μα. Να μην μα κάνει κούκου. Θέλω να πω. Είναι νορμάλ να γνωρίζουμε κάποιο με υγιή προσωπικότητα και να μην μας κάνει κούκου ή σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε επιλύσει ακόμα. Ελπίζω να μην σε μπέρδεψα. Εσύ πάντως να ξέρεις δεν μας μπερδεύει ποτέ Λοιπόν είναι μεγάλη απόσταση Από το σημείο που μας κάνει κούκου με τους προβληματικούς ανθρώπους Μέχρι το σημείο που θα μας κάνει κούκου με τους υγιείς ανθρώπους Όμως όντως μπορεί να συμβούν και τα δύο Μπορεί να είμαι μια συνεξαρτόμενη ή ένα συνεξαρτόμενο σε αποθεραπεία να έχω σταματήσει να ελκύομαι από τοξικού, εναντιωματικού, προβληματικού τύπου προσωπικότητων, αλλά ακόμη να μην έχω ιαθεί αρκετά, να μην έχω αγαπήσει αρκετά τον εαυτό μου, να μην έχω καταπολεμήσει αρκετά την αυτοκαταστροφικότητα που φέρει μαζί της η συνεξάρτηση και έτσι, αν γνωρίσω έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα, να μην τον βρίσκω ελκυστικό και να τον βρίσκω βαρέτο. Όμω, όντω μπορεί να συμβεί και αυτό που λέει φίλη, να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα και να μην είναι ο τύπο μα. Και όταν λέω να μην είναι ο τύπο μα, τι εννοώ. Ο καθένα από εμά έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έχει κάποια χαρακτηριστικά στο πώ είναι φτιαγμένο. Ο καθένα από εμά έχει το δικό του ψυχισμό. Έχει τι δικέ του δυνατότητε και ικανότητε. Το δικό του δίκτυο διανοητική νοημοσύνη. Το δικό του είναι συναισθηματική νοημοσύνης, τι δικές του προτιμήσει, χόμπι, συνήθειε, τα δικά του ενδιαφέροντα και τι δικές του αρχές και αξίε για τη ζωή. Μπορεί δύο άνθρωποι με υγιέ στυλ προσωπικότητα να διαφέρουν όσον αφορά όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο που να είναι πολύ καλό άνθρωπο, ρε παιδί μου, αλλά να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από εσένα. Και να είναι δύσκολο για σένα να ταιριάξει με το δικό του τρόπο. Μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίο να έχει εντελώ διαφορετικέ συνήθειε, εντελώ διαφορετικά χόμπι από εσένα, εντελώ διαφορετικά ενδιαφέροντα από εσένα. Για παράδειγμα, εσύ μπορεί να μην παρακολουθεί καθόλου τηλεόραση, και ο άλλο να μην αφήνει ούτε διαφήμιση στην τηλεόραση που να μην την παρακολουθήσει. Για παράδειγμα, εσύ μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πολύ αθλητικός, πολύ κινητικός, που να γυμνάζεσαι, να θέλεις να ταξιδεύεις, να θέλεις να κάνεις έτσι πράγματα έξω στη φύση και ο άλλος να είναι πατάτα του καναπέ και να μην ταιριάζεται. Δυο πατάτες του καναπέ, άμα συναντηθούν, ταιριάζουν υπέροχα. Δυο πολύ δυναμικοί και ε, διεκδικητικοί τύποι, όταν συναντηθούν, ταιριάζουν υπέροχα. Δυο που είναι πολύ αθλητικοί τύποι και πολύ εξωστρεφεί, όταν σε ταιριάζουν υπέροχα. Δεν μπορώ τώρα σε αυτό το βίντεο να σα πω ακριβώ ποια είναι τα ταιριάσματα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσει στι οποίε μπορεί ο ένα από το ζευγάρι να έχει άλλα ακούσματα, για παράδειγμα, στη μουσική, να ακούει ροκ μουσική, να ακούει ξέρω εγώ άλλου είδου μουσική και ο άλλο να ακούει βαριά λαϊκά. Αλλά να ταιριάζουν τόσο πολύ σε άλλα στοιχεία τη σχέση του και τη ζωή του, ώστε να είναι συμβατοί. Έχουμε μέσα μας το λεγόμενο gut instinct μας, τη διέστησή μας. Μια φωνούλα μέσα μας η οποία μας ειδοποιεί και μας λέει όλα πάνε καλά, οκ, okay. είμαστε οκ, okay. βρισκόμαστε στο σωστό χώρο, φλερτάρουμε με το σωστό πρόσωπο και υπάρχει μια φωνούλα μέσα μας τον gut instinct πάλι, το οποίο μας λέει κάτι κλωτσάει, κάτι κλωτσάει, κάτι δεν ταιριάζει. Για να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας διάλογο, να σοπάσουμε τον εσωτερικό μας κριτή. Και Σας υπενθυμίζω ένα βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα Ψάξτε το στο κανάλι, γράψτε εσωτερικός κριτής Θέκλα Στο search του YouTube και θα σας το βγάλει Για να σοπάσουμε τον εσωτερικό μας κριτή Ο οποίος μπορεί να μας λέει μην προχωρήσεις Μην φλερθάρεις με αυτόν τον άνθρωπο Και να μας το λέει λόγω χαμηλής αυτοεκτήμησης Ή λόγω αυτούς αμποταρίσματος Πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας Πρέπει να ψυχοεκπαιδευόμαστε, να ψυχοθεραπευόμαστε και να κάνουμε καθημερινά δουλειά. Παίρνουμε στη θεραπεία μας τι νέε Όσοι κάνουμε ψυχοθεραπεία, μπορούμε μια καινούργια γνωριμία να τη συζητήσουμε στη θεραπεία, όχι για να μα αποφασίσει ο θεραπευτή μα, ο ψυχολόγο μα ή ο ψυχολόγο μα για εμά, αν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη σχέση ή όχι, αλλά για να πάρουμε και κάποια ανατροφοδότηση σε σχέση με αυτά που νιώθουμε, αυτά που μα βγαίνουν, περιγράφοντα τη γνωριμία, και να μας βοηθήσει να δούμε κάποια σημεία που μπορεί να μην τα έχουμε δει. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές στο γραφείο να έρθει ένα πρόσωπο που όταν, έκανα, όταν είχα το γραφείο και έκανα θεραπεία να έρθει ένα πρόσωπο και να μου πει ξέρεις έχω κάνει μια γνωριμία και είμαι ανήσυχο ή είμαι ανήσυχη ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, και συζητώντα το στη θεραπεία να φανεί ότι η ανησυχία προερχόταν από τι ανασφάλειε και τι φοβίε του θεραπευόμενου ή τη θεραπευόμενη και όχι από ουσιαστικά εμπόδια. Και άλλε φορέ κάποιο να είναι πολύ ενθουσιασμένο, να το συζητήσει και συζητώντα το να βγουν κάποια στοιχεία ψυχοπαθολογική έλξη. Το παίρνουμε στη θεραπεία μα. Εδώ θέλω να σα πω ότι εδώ στο κανάλι μα έχουμε λανσάρει πρόσφατα το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, στη συνδρομή, το οποίο στοιχίζει 40 ευρώ το μήνα. Και σε αυτό το επίπεδο, δυστυχώς μόνο γυναίκες, μπορούν να μπουν γυναίκες, οι οποίες θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εβδομαδιαία συνάντηση που έχουμε μέσω Zoom, κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ, όπου κάνουμε και αυτό. Είναι μια συνάντηση Q&A, ερωτήσεων και απαντήσεων, Ελεύθερη συνάντηση με και απαντήσει, όπου συζητούμε διάφορα ζητήματα που απασχολούν τι γυναίκε που βρίσκονται σε αυτή την ομάδα και πολλέ φορέ. Ένα από τα ζητήματα που συζητάμε είναι και καινούριε γνωριμίες, πώς φαίνονται στις κοπέλες, α, παίρνουν τη γνώμη της ομάδας ή φυστάμενες σχέσεις και εννοείται ότι δεν είναι ψυχοθεραπευτική ομάδα, είναι ψυχοεκπαιδευτική ομάδα την οποία συντονίζω εγώ. Ε, και εμένα ρωτάνε, αλλά πολλές φορές μέσα από την ομάδα βγαίνουν και πολύ ωραία μηνύματα από τη μια γυναίκα προς την άλλη, μηνύματα αλληλοστήριξης, ενδυνάμωσης κλπ. Αν κάποια γυναίκα που παρακολουθεί αυτό το βίντεο θα ήθελε να έχει πρόσβαση μπορεί να κοιτάξει στην περιγραφή και αυτού του βίντεο και των υπόλοιπων βίντεο. Υπάρχει ο σύνδεσμος για τη συνδρομή. Λοιπόν, είναι λάθος να μπούμε σε μια ερωτική σχέση που δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Είναι λάθος να μπούμε σε μια ερωτική σχέση που υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη. Είναι και τα δύο λάθος. Εάν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που αποθεραπευόμαστε από τη συνεξάρτηση και γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ιδανικά Εάν νιώθαμε και έλξη θα το καλύτερο τέριασμα, έναν άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα, εάν δεν νιώθουμε έλξη δεν προχωρούμε στο να κάνουμε γνωριμία. Όχι. Γιατί υπάρχουν πολλά βήματα στην αποθεραπεία της ενεξάρτησης, τα οποία ξεκινάνε με το να μην βρίσκουμε ελκυστικούς τους ανθρώπους με προβληματικούς τύπους προσωπικότητας και καταλήγουν στο να βρίσκουμε ελκυστικού του ανθρώπου με υγιέ προσωπικότητας... εάν δηλαδή είμαστε σύγκολα, και στο ότι όταν θα έχουμε μια υγιή σχέση, θα βρίσκουμε ελκυστικό τόνοι τη σύντροφό μα και δεν θα ασχολούμαστε με άλλου. Είμαι πολύ περίεργη και θέλω στα σχόλια να μου γράψετε προβληματισμού που έχετε με αυτό το θέμα και ίσω και εμπειρίε. Και ίσω κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει και καμιά ιστορία. Για περίπτωση ανθρώπου που βρισκόταν σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση και προχώρησε σε σχέση με άνθρωπο με υγιή προσωπικότητα που δεν ένιωθε έλξη, θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια αν σας έχει συμβεί και τι προέκυψε μετά. Έχω περιέργεια και ενδιαφέρον. Σας φιλώ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και αν σας άρεσε το βίντεο like και να το μοιράσετε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα για να μεγαλώσει η παρέα μας, να μεγαλώσει το κανάλι μας. Φιλιά.